Άκουσαν κάποιοι από τους ακροατές μας ότι θα σε έχουμε εδώ, κάτι προαναγγείλαμε και μου έχει στείλει εδώ ο φίλος μας ο Παφίλης του ΚΚΕ, λέει, είπε ότι αν κυβερνήσει το κόμμα, ομολογώ δεν την έχω ακούσει την δήλωση, το κόμμα του εκλογές δεν θα ξαναγίνουν, πώς θεωρείται το ΚΚΕ κόμμα του δημοκρατικού τόξου? Α, μάλλον τα κατάλαβε λάθος ο ακροατής, γιατί εννοεί τις εκλογές έτσι όπως τις ξέρουμε. Αν κάποιος φιλοσοφήσει από μόνος του για τις εκλογές, μπορεί να βγάλει οποιοδήποτε συμπέρασμα και να ερμηνεύσει. Ούτως ή άλλως το κόμμα νεοτύπου είναι κάτι που αν δεν το καταλάβει κανείς, δεν μπορεί να καταλάβει τι σημασία έχουν οι εκλογές και πώς γίνονται. Μάλιστα. Λιάνα, πώς βλέπεις τα πράγματα, η επαφή με τους πολίτες, τι σου λέει, τι λέει ο κόσμος, με τι ασχολείται, τι τον ενδιαφέρει? Για να είμαι ειλικρινής, βλέπω κόσμο με περισσότερα ανοιγμένα αυτιά και με λιγότερες ψευδαισθήσεις. Γιατί υπάρχουν λιγότερες ψευδαισθήσεις, για την επόμενη μέρα. Αλλιώς δεν κάθεται κανείς να ακούσει εύκολα αυτά που λέει το ΚΚΕ, γιατί δεν είναι εύκολα. Και ενώ δεν είναι εύκολα, δεν έχει κάτι να τάξει το ΚΚΕ. Το ΚΚΕ τάζει σκληρή δουλειά και σκληρή αντιπολίτευση. Και θα είναι και απαραίτητο, γιατί αν δεν είναι δυνατό το ΚΚΕ για να μπορεί να κάνει αντιπολίτευση, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η προσχώρηση σε όλους αυτούς τους θεσμούς μας έχει φέρει σε μία μπάντα ως χώρα, και ταυτόχρονα όλα τα κόμματα πλην ΚΚΕ να είναι υπέρ αυτής της μπάντας. Εκτός αν θεωρήσουμε ότι κάνει αντίσταση ο Βαρουφάκης αυτή τη στιγμή. Επειδή το λέει και στον τίτλο του κόμματός του, δηλαδή. Και μάλιστα, ρεαλιστική, Ναι. Τώρα εντάξει, από ρεαλισμό πεθάναμε. Επί Βαρουφάκη, 6 μήνες νομίζω ότι πεθάναμε από ρεαλισμό. Η εκτίμησή σου ποια είναι, θα μπει στη Βουλή το ΜΕΡΑ25 του Βαρουφάκη? Μπορεί να μπει, μπορεί και να μην μπει. Σημασία δεν έχει αυτό. Σημασία έχει την επόμενη μέρα αν θα είναι οι δεξαμενοί αυτών που θα λείπουν από μια πλειοψηφία. Δεν το είδατε με τα άλλα κόμματα. Λες ότι μπορεί να λειτουργήσει. Δεν το είδατε με το ποτάμι. Δεν το είδατε με τους ΑΝΕΛ. Δεν το είδατε με την Ένωση Κεντρών. Και τι, συγγνώμη, θα λειτουργήσει η πλειοψηφία του Βαρουφάκη, ο κόσμος του, τέλος πάντων, οι βουλευτές του, αν μπει στη Βουλή υπέρ Μητσοτάκη που θεωρητικά προηγείται? Όχι, δεν εννοώ αυτό. Εννοώ αν θα δημιουργηθούν άλλες πλειοψηφίες. Μπορεί να χρειαστεί και πλειοψηφίες στο επίπεδο της αντιπολίτευσης. Μάλιστα. Μπορεί να θες να διασπάσεις κόμματα. Μπορεί να θες να φτιάξεις τα καινούργια κρουπούσκουλα. Μπορεί να θες να λες στην επόμενη κυβέρνηση, αν θα γίνουν εκλογές με απλή αναλογική, εμείς θα είμαστε από εδώ και εσείς από εκεί. Το πρόβλημα είναι ότι εσείς από εδώ και εμείς από εκεί. Είναι μονόμπαντο. Πάει όλο από τη μία πλευρά. Πάει από την πλευρά που λέει ότι ο εργαζόμενος θα έχει όλο ένα και λιγότερα δικαιώματα. Και πολύ περισσότερες ευκαιρίες για λοταρία. Δηλαδή θα παίζει στα διεθνή χρηματιστήρια τη σύνταξή του, την πρόνοιά του, την έβρεση θέσης εργασίας, μια σειρά από τέτοια πράγματα. Και όταν η πρόκληση είναι να γυρίσουν τα παιδιά από το εξωτερικό για να έρθουν εδώ να τζογάρουνε. Αυτή είναι η πρόσκληση. Να γυρίζουν να τζογάρουν. Κανένας δεν τους λέει ότι θα βρούνε δουλειά. Να τζογάρουν επαγγελματικά. Ο Μητσοτάκης λέει ότι το μότο του είναι δουλειές, δουλειές, δουλειές. Και μιας και ανέφερα τώρα το Μητσοτάκη, θέλω να μου σχολιάσεις και το δίλημμα εάν δεν είναι αυτοδύναμη η Νέα Δημοκρατία εκλογές το 15 Αύγουστο. Δεν είναι δίλημμα. Η πραγματικότητα είναι. Αλλά εγώ δεν ανησυχώ για κυβερνησίες. Γιατί? Γιατί, να θυμίσω λίγο κάτι, να το γυρίσω λίγο το ρολογάκι πίσω, μόλις μια δεκαετία. Όταν έβγαινε το ΚΚΕ, και σε εσάς, στις εκπομπές σας. Όλοι οι άνθρωποι του ΚΚΕ βγαίναμε και σας λέγαμε, μην ανησυχείτε. Θα συγκυβερνήσουνε Πασόκ και Νέα Δημοκρατία. Μην ανησυχείτε εσείς που κόπτεστε τόσο πολύ για τη διατήρηση αυτής της πολιτικής. Και θυμάμαι τι άκουγα. Πω τι υπερβολές είναι αυτές, τι είναι αυτά που λέει το ΚΚΕ. Τι είναι αυτά που λέει η Κανέλλη, με το γνωστό της εκκραίο τρόπο. Ενδεχομένως επειδή ήταν η πρώτη φορά που συνέβη στη χώρα μια κυβέρνηση εργασίας και μάλιστα από δύο κόμματα παραδοσιακά αντίπαλα. Τώρα όμως, Λιάνα, βλέπεις παρόμοιο πράγμα, δηλαδή εάν δεν είναι αυτοδύναμη η Νέα Δημοκρατία να υπάρξει συγκυβέρνηση με το κίνημα αλλαγής. Μα γιατί να το δω? Άκουσα με τα αυτιά μου τον Τσίπρα να λέει, υπό προϋποθέσεις συνεργάζομαι και με τη Νέα Δημοκρατία. Καλά, θα πρέπει να θέλει και η Νέα Δημοκρατία. Αυτή τη στιγμή ποιο συνεργάζεται με ποιον? Δηλαδή τώρα εσύ λες ότι. Την Ένωση Συντακτών αυτή τη στιγμή ποιος συνεργάζεται με ποιον? Καλά, αυτό δεν είναι κυβέρνηση όμως. Όχι καθόλου. Είναι δείγμα. Γιατί εσείς στο ΣΚΑΙ είστε δεξιό κανάλι και το άλλο είναι αριστερό κανάλι. Πλάκα μου κάνετε. Δηλαδή... Στην κρίσιμη στιγμή θα βρεθούν όλοι μαζί στην ίδια μπάντα. Και θα στηρίζουνε. Και όταν θα έρθει το επόμενο μνημόνιο, που μπορεί να μην το λένε μνημόνιο. Μπορεί να το λένε, ξέρω εγώ, αναδιάρθρωση της κατατοποιημένης διαγωνίου. Ξέρεις, μονίμως εφευρίσκουν κάτι να λένε στον κόσμο για να μην καταλαβαίνει. Επιτήρηση λέμε τώρα. Τι είναι η επιτήρηση? Τέταρτο μνημόνιο είναι. Κάθε 3 και 4 μήνες έρχεται εδώ μία τρόικα, μία αντιπροσωπεία τώρα, δεν τη λέμε τρόικα. Uh-huh. Η τρόικα έγινε κουαρτέτο, το κουαρτέτο έγινε αυτό και τώρα γίνανε επιτηρητές. Το νέο μνημόνιο το οποίο είπες τώρα, Λιάνα, το νέο μνημόνιο το οποίο θα έρθει με οποιαδήποτε κυβέρνηση, με οποιονδήποτε, να είναι πρώτο με το αν θα είναι κάποιος αυτοδύναμος, με το αν θα υπάρχει συνεργασία. Το μνημόνιο δεν το αποφεύγουμε. Μα τι να αποφύγουμε, αφού είμαστε μέσα στα μνημόνια. Αφού είμαστε μέσα στα μνημόνια. Να φέρω ένα παράδειγμα. Ναι, βεβαίως. Πολύ απλό. Δηλαδή, για να το καταλάβουμε όλοι μας, γιατί νομίζω ότι δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει. Έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ και λέει: Εγώ επανέφερα τις διαπραγματεύσεις και τις συλλογικές συμβάσεις. Τα ακούει ο κόσμος, λέει: Πω, τι καλό είναι αυτό το πράγμα. Τι είναι στη συλλογική σύμβαση σήμερα? Ο ίδιος που φέρνει τις συλλογικές συμβάσεις και κάθεται στο τραπέζι, έχει καθορίσει από πού ξεκινάς. Σου καθορίζει τον κατώτατο και σου λέει να κάνουμε διαπραγμάτευση. Mm-hmm. Ελάτε να καθίσουμε εμείς λοιπόν τώρα να κάνουμε μια διαπραγμάτευση για τη θεαματικότητά σας. Θα ξεκινήσουμε από αυτό που θα λέει ότι η θεαματικότητά σας ή η ακροαματικότητά σας στο ραδιόφωνο πρέπει να είναι 5%. Και μόλις πούμε 5% κάνουμε διαπραγμάτευση. Και θα σας κερδίσετε εσείς που θα επιτεθείτε σε μένα, ναι, από εσωτερικό συνδικαλισμό, θα το κάνετε 10%. Θέλετε να πω κάτι άλλο για το τζαμί τώρα μετά από αυτό? Όχι. Θέλω δύο πράγματα πριν κλείσουμε, Λιάνα. Το ένα είναι να σχολιάσουμε. Πετατμένο ούσα, έτσι. Ναι. Όχι το τζαμί που θα χτιστεί. Σωστά. Γιατί πια δεν έχω εμπιστοσύνη. Μπορεί να δεις πρωτοσέλιδο, την τρίχα να γίνεται τριχιά και τη δήλωση να γίνεται φιλιά στο λαιμό του οποιοδήποτε, γιατί η είδηση πια είναι η γνώμη του απέναντι. Γιατί να ψηφίσει κάποιο ΚΚΕ, Λιάνα Κανέλλη, και Λιάνα Κανέλλη στην Αλφαθήνας? Για να μην μείνει πρώτα απ' όλα μουγκός. Mm-hmm. Για να μην παίρνονται μέτρα ερήμηντο. Για να μην του λένε ποιο είναι το καλό του την ώρα που θα τον χτυπάει κατά κούτελα το επόμενο μέτρο. Για να μην βρεθεί μπροστά σε ελπίδες που έρχονται, σαν και αυτή που λεγόταν ΣΥΡΙΖΑ. Που ήρθε ως ελπίδα αριστερή, ξύπνησε με έναν καμένο και τελείωσε με μια μεγαλοκονόμου. Ναι. Για να είναι σίγουρος ότι εκεί που θα ψηφίσει, εκεί θα την ξαναβρει την ψήφο την επόμενη μέρα. Αυτό η αλήθεια είναι έτσι, ότι όταν ψηφίτε, την ξαναβρίσκεις εκεί την ψήφο. Ωστόσο, να δούμε πού τη βρίσκεις. Δηλαδή, τη βρίσκεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός ΝΑΤΟ, εκτός γενικά της ασφάλειας που έχουμε μάθει. Τη βρίσκεις δίπλα στους εργαζόμενους, ναι. Εκτός και αν θέλετε να τρομοκρατήσετε τον κόσμο, ναι. Ότι μόλις ψηφίσει ΚΚΕ, την άλλη μέρα το πρωί, οι Βρυξέλλες έχουν πει: θα σηκωθείτε να φύγετε. Αυτός είναι και ο μεγαλύτερος εκβιασμός για το ΚΚΕ. Ποιο πράγμα. Θα τους πετάξουν έξω. Και την ίδια ώρα θα πρέπει να ψηφίσει ή τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, ή τον Λεβέντη, ή την Ελληνική Λύση. Μα έξω λέτε εσείς, δεν λέτε μέσα. Εμείς λέμε έξω, ποιες προϋποθέσεις? Αφού έχετε πάρει την εξουσία. Γιατί την έχετε την εξουσία τώρα? Παρουσιάζεται μονίμως το ΚΚΕ, ναι. Να έχει την αντίληψη όταν λέει έξω από το ΝΑΤΟ, να το λέει λες και είναι κανένα καπρίτσιο. Βγαίνω από μία πόρτα γιατί μου έκλεισε την πόρτα πρωτοκέρι. Πώς θα την πάρω την εξουσία? Ναι. Μεταφέροντας τη δύναμη στα χέρια του λαού. Δηλαδή πολύ απλά πράγματα. Ναι. Να αποφασίζει αυτός για την τύχη του. Αποφασίζετε εσείς τώρα. Αφού μέχρι το 99, ακόμα και το έδαφος που πατάτε είναι υποθηκευμένο. Το σπίτι σας είναι καταχρεωμένο. Ο λογαριασμός σας στην τράπεζα, άμα δεν τον δηλώσετε ακατάσχετο, μέχρι τα 1.250 ευρώ έχετε ζωή. Μόλις πάτε στα 1.500 δεν έχετε. Είναι δανεική. Ήθελα να ξέρω, γιατί πιστεύει κάποιος ότι είναι ελεύθερος? Να μου πει γιατί είναι ελεύθερος. Πιστέψτε με, γιατί είναι ελεύθερος δηλαδή? Πώς είσαι ελεύθερος και στα αλήθεια αποφασίζεις για τη ζωή σου? Πείτε ένα παιδί τώρα, το οποίο θα βγουν τα αποτελέσματα για τις εξετάσεις την Παρασκευή και θα μάθει ότι πέτυχε στο Πανεπιστήμιο στην Κομοτηνή. Ναι. Θα πανηγυρίσει το παιδί. Προφανώς. Θα γυρίσει πίσω και θα κοιτάξει. Η οικογένεια να ζει με 500 μισθό από ένα άτομο. Πώς θα πάει στην Κομοτηνή? Γιατί είναι ελεύθερος να πάει στην Κομοτηνή? Πώς θα μείνει στην Κομοτηνή? Πώς θα φάει στην Κομοτηνή? Πώς θα πηγαίνει να έρχεται να δει τη μάνα του και τον πατέρα του και τα αδέρφια του? Πώς θα το κάνει αυτό το πράγμα? Εδώ πήγε έκανε κνέ καταγγελία για φαντάρους. Φαντάρους, μωρέ. Φαντάρους. Mm-hmm. Τα παιδιά, τα καμάρια. Το μέλλον μας. Που τους βάλανε να φάνε σάπιο ψωμί. Σάπιο ψωμί. Στο φανταράκι. Τσίπα δεν υπάρχει πουθενά. Αλήθεια το λέω. Είσαι ελεύθερος, λέει, με τον πυλώνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κινείσαι όπου θέλεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν δεν έχεις φράγκα να πληρώσεις τα διόδια Αθήνα-Θεσσαλονίκη, πώς το διάλογο είσαι ελεύθερος δηλαδή. Για να πας και να είσαι στη Θεσσαλονίκη, θες 72 ευρώ. Περνάς σύνορα τα ανά 50 χιλιόμετρα. Ας το πήγαινε να πας τη θιά σου στο λεκανοπέδιο. Άμα πας στον γερονικό δρόμο δεν θα φτάσεις ποτέ. Ή αν πας από την Αττική οδό πρέπει να έχεις φράγκα που είσαι στην τσέπη. Πληρώνεις διόδια για να βγεις από το σπίτι σου. Πληρώνεις νίκη για το σπίτι που έχεις αγοράσει. Πρέπει να πάρεις δάνειο για να σπουδάσεις το παιδί. Αυτό είναι ελευθερία. Άσε που πρέπει να παρακαλάς τη ΔΕΗ να μην σου κόψει το ρεύμα και την ίδια ώρα να κλαις που κατάντησε η ΔΕΗ. Λιάνα Κανέλλη, την ίδια ώρα που κλαις που κατάντησε η ΔΕΗ, πρέπει να παρακαλάς να μην σου κόψει το ρεύμα. Διότι είσαι ο χρεός της που φταίει που έκοψε τη ΔΕΗ. Είσαι ο μαζί τα φάγαμε και είσαι ότι υπάρχουν λεφτά. Τάξες το ένα, τάξες και το άλλο και τώρα ακούς ότι είσαι και πάρα πολύ μεγάλος επειδή το ΝΑΤΟ σου είπε θα υπάρχει μακεδονική γλώσσα, θα υπάρχει μακεδονικό έθνος, θα ενοποιηθούν τα Βαλκάνια και όλα αυτά γιατί μυρίζει πετρέλαιο. Γεια σου Λιάνα, καλή επιτυχία. Πρώτη Αθηνών η Λιάνα Κανέλλη με το ΚΚΕ. Δυνατό που πρέπει την επόμενη μέρα για να ξαναβρισκόμαστε.